στη γειτονιά του, στα Καμίνια και δίπλα στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας του Όφη, βρίσκεται το πάρκο που αφιερώθηκε στη μνήμη του αείμνηστου τραγουδοποιού Μανώλη Ρασούλη, ενός ανθρώπου που έγραψε το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής και που αγάπησε με πάθος την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, αλλά και τον Όφη. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθες και ξέρω. Ο μεγάλος συνθέτης που έγραψε τον ύμνο του Όφη αλλά και πολλά τραγούδια που αγαπήθηκαν και αγαπιούνται από όλους τους Έλληνες επέστρεψε στο σπίτι του. Τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής έκανε η κόρη του Μανώλη Ρασούλη, Ναταλία, που ταξίδεψε στο Ηράκλειο δίνοντας το παρόν στην εκδήλωση. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Βρίσκομαι σήμερα σε έναν πολύ ιερό τόπο για μένα, διότι από εδώ κατάγονται και οι δύο μου γονείς. Εδώ είναι κοντά το σπίτι του, το πατρικό του πατέρα μου. Είμαι πολύ συγκινημένη με την ομάδα του, την αγαπημένη, που έκανε, πήρε αυτή την πρωτοβουλία και του έκανε αυτή την τιμή. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την ομάδα, αγαπούσε πάρα πολύ την Κρήτη. Όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν μιλούσε συνέχεια για την Κρήτη. Μετά από πολύ κόπο κάναμε αυτή τη δουλειά εδώ. Κάτι μικρό για ένα μεγάλο άνθρωπο. Για ένα μεγάλο άνθρωπο. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο που έδωσε το χώρο. Ο Μανώλης ο Ρασούλης έχει το δικό του χώρο τώρα εδώ. Δίπλα στο σπίτι του και στην πόλη που μεγάλωσε. Ο ερασιτέχνης Όφη κάνει το ελάχιστο που άξιζε ο Μανώλης ο Ρασούλης. Υπήρξε ένας ομιλητής, ένας μεγάλος δημιουργός. Και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το ελάχιστο, νομίζω, σε σχέση με αυτά που πρόσφερε ο Μανώλης. Ποτέ φουδάς, ποτέ κουδάς, ποτέ Ιησούς κι ούδας. Στην εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του που πραγματοποιήθηκε στα Καμίνια, στο πάρκο που ονομάζεται πλέον Μανώλης Ρασούλης, πίσω από τη θύρα 1 του γηπέδου της αγαπημένης του ομάδας, η συγκίνηση ήταν έκδηλη. Για έναν άνθρωπο που μεγαλούργησε στην Ελλάδα και παρέμεινε πιστός φίλαθλος του Όφη μέχρι το τέλος. Ο Μανώλης Ρασούλης ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Πέρα από το ότι ήταν ένας επίσης σπουδαίος δημιουργός, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης του κόσμου, που πάντα ήξερε να τιμά τις ρίζες του, τον τόπο της καταγωγής του, την ποδοσφαιρική ομάδα του τόπου του, τους ανθρώπους του τόπου του, το μεγάλο κάστρο του. Αλλά και μόνο που θυμάμαι την περίοδο που ηχογραφούσε το δίσκο, τα ποδοσφαιρικά, που είναι όλος ο δίσκος αφιερωμένος στον Όφη, έλεγε «Είμαι καζαντζακικός, καζαντζιδικός και οφιτζής». Αυτά τα τρία τον χαρακτηρίζανε. Λίγα μέτρα μακριά βρίσκεται το πατρικό σπίτι του Μανώλη Ρασούλη και για τον λόγο αυτό οι άνθρωποι του ερασιτέχνη Όφη επέλεξαν το συγκεκριμένο χώρο ώστε να τιμήσουν τη μνήμη του. Ο αείμνηστος καλλιτέχνης γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1945 και απεβίωσε το 2011 στη Θεσσαλονίκη. Συγγραφέας, τραγουδιστής, συνθέτης, δημοσιογράφος και κυρίως τυχουργός. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου όταν παίζαμε στην Β' Αθηνική, δεν έλειπε από κανένα μάτς. Εγώ το έκανα το έργο. Ξέροντας και ήταν ένα μεγάλο καλλιτέχνης και έβαλε όλη τη δύναμή μου και την ψυχή μου. Ο Δήμος Ηρακλείου έκανε κάτι μικρό για ένα τόσο μεγάλο άνθρωπο. Η γειτονιά μας πλέον, εδώ που μένουμε, κοσμείται σε αυτό το πάρκο με αυτή την υπέροχη πρωτομή του Μανώλη του Ρασούλη. Προσωπικές εμπειρίες από τον Μανώλη Ρασούλη στα παιδικά του χρόνια μοιράστηκαν στην εκδήλωση κάτοικοι της περιοχής, παιδικοί του φίλοι, άνθρωποι με τους οποίους πήγαινε στο γήπεδο του Όφη για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Όταν έβαζε ο Όφης γκολ χόρευε, σαν παιδί. Ο Ρασούλης παίζαμε μπάλα μαζί. Στην αποκάλυψη της πρωτομής όλοι φώναξαν αθάνατους μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνησης με θερμά χειροκροτήματα.